εμπνευσμένα από την επικαιρότητα, την κρίση και την πολιτική και φέτος τα πληρώματα του καρναβαλιού της Πάτρας. Τα μέλη των καρναβαλικών πληρωμάτων με κέφι, διάθεση και μεράκι, στοιχεία που έχουν κάνει το πατρινό καρναβάλι να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, έχουν πιάσει δουλειά εδώ και καιρό και πλέον είναι έτοιμοι να ξεχυθούν στους δρόμους της Πάτρας για την μεγάλη γιορτή του πατρινού καρναβαλιού. Εμείς είμαστε μια ομάδα καρναβαλιστών, οι οποίοι ξεκίνησαν με ένα άρμα, εκεί ήταν η αρχή μας. 4 χρόνια αγκαζέ, ένα παλιό λεωφορείο, το παίρνουμε στα χέρια μας, το ανακατασκευάζουμε, το διαμορφώνουμε και το βγάζουμε στην παρέλαση. Επί 4 χρόνια φέτος κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, ασχολούμαστε και με το σχεδιασμό group, πρώτη φορά, για πρώτη φορά είμαστε καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Το θέμα ξεκίνησε από μια τεράστια γιορτή που γίνεται στην Ιρλανδία. Είναι η γιορτή του Αγίου Πατρικίου, το The St. Patrick's Day. Από εκεί σκεφτήκαμε το θέμα και η τρελή Ιρλανδία απλά ήταν μια απλή σκέψη, τίποτα παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό είναι. Φέρνουμε τη γιορτή του Αγίου Πατρικίου στην Πάτρα. Φίλοι, είμαστε κάθε χρόνο μαζί, συνεργαζόμαστε. Αποφασίσαμε να βγάλουμε και φέτος. Πήραμε την ιδέα από μια ταινία. Θα είμαστε αρκετά άτομα. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να πω ακόμα. Ποιο είναι το group, πόσο είναι. Suicide Squad λέγεται από την ταινία. Έχουμε φτιάξει και για τις απαιτητικές γυναίκες και shorts και φούστα. Ύφασμα καλό. Και κάθε χρόνο κοιτάμε να ικανοποιούμε τον κόσμο. Αυτό που λείπει για ακόμη μια χρονιά είναι τα στέκια των γκρουπ. Μετρημένα στα δάχτυλα τα καρναβαλικά πληρώματα που έχουν στέκι. Με τα περισσότερα γκρουπ να παρουσιάζουν τις στολές τους σε καφετέρειες της Πάτρας. Οι τιμές στις εμπορικές στολές ξεκινούν από 25 ευρώ, ενώ στις καλλιτεχνικές φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και τα 40 με 50 ευρώ. Χαμηλές τιμές για να μπορεί ο κόσμος να βγει και ψηλά τις φτιάχνουμε. Οπότε στην ουσία το κάνουμε μόνο και μόνο για το θεσμό. Γενικά αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Το καρναβάλι είναι θεσμός, είναι μια ολόκληρη ιστορία για την Πάτρα. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να ασχολούμαστε όλο και περισσότερο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μόνο και μόνο σαν χόμπι. Και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να βελτιώνουμε αυτό που κάνουμε. Λίγο πεσμένα, αλλά εντάξει. Κρατάμε δυνατά εμείς πατρινοί. Οπότε ο πατρινός θα κρατήσει το καρναβάλι. Νομίζω πως φέτος, μάλλον ναι, μόνο πατρινός. Την ίδια ώρα, η συμμετοχή φέτος αναμένεται να είναι μικρότερη. Γενικά ο κόσμος δεν το προτιμάει πλέον το καρναβάλι. Μειωμένη συμμετοχή δηλαδή. Μεγάλη. Και έχετε εμείς το 50% των συμμετοχών στο γκρουπ μας είναι από άλλες πόλεις. Απλά είναι θέμα διαφήμισης. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς να διαφημίζουμε αυτό το πράγμα. Πριν τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι. Και έχουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα. Γιαννιτσά, από Λάρισα, από Βόλο, από Αγρίνιο, Μεσολόγγι, εντάξει εδώ είναι κοντά αυτά σχετικά, αλλά Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί κόσμος.